Κινούμε την ψηφιακή οικονομία. Τράπεζα Κύπρου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η-29 Απριλίου. Καλωσορίσατε και σήμερα εδώ κοντά μας στην Offside των ΕΑΡ. Μεγάλη Πέμπτη και η καρδιά του Κυπριακού χτυπά στην Γενέβη. Σε λίγο θα έχουμε ανταπόκριση από τον απεσταλμένο του ομίλου μας Στέλιο Στυλιανού. Να δούμε όλα όσα έγιναν χθες, όλα όσα πρόκειται να γίνουν σήμερα. Για την ώρα πάμε σε συνάδελφο Κωνσταντίνο Χατζιανδρέα να μας δώσει τα κυριότερα ρεπορτάζ με τα οποία επικεντρώθηκε η ιστοσελίδα της Offside. Κωνσταντίνα μου, καλή ημέρα. Καλημέρα Χαρούλα, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Σε ακούμε. Να κάνουμε αρχή σήμερα έτσι με μια θετική είδηση Χαρούλα που αφορά τους εμβολιασμούς. Σήμερα η πύλη εμβολιασμού άνοιξε για άτομα ηλικίας 39 και 40 ετών και τα 13.000 ραντεβού που ήταν διαθέσιμα στην πύλη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εξαντλήθηκαν. Μάλιστα, όπως μας λέχθηκε από το Υπουργείο Υγείας, θα προσθεθούν και άλλα ραντεβού εντός ολίγου για όλες τις επαρχίες. Στο μεταξύ να πούμε ότι υπήρξε ξανά ακόμα ένα μικρό πρόβλημα στην πύλη σήμερα. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Καινοτομίας, το σύστημα της πύλης δεν έπεσε όπως αρχικά είχε λεχθεί, αλλά ήταν αργό λόγω της υπερφόρτωσης από τους χρήστες. Βλέπουμε ότι είναι έτσι θετικά τα... Και αυξημένο το ενδιαφέρον, όσο πέφτουν κάτω-κάτω οι ηλικίες, βλέπουμε το ενδιαφέρον των πολιτών να αυξάνεται και αυτό είναι στα πάρα πολύ θετικά. Ήταν κάτι που ανέμενε και το Υπουργείο Υγείας Χαρούλα. Να πούμε ότι αύριο Μεγάλη Παρασκευή θα δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε άτομα ηλικίας 68 και 70 ετών για να διευθετήσουν ραντεβού για εμβολιασμό. Mm-hmm. Τώρα σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς για τα άτομα άνω των 30 με το εμβόλιο της AstraZeneca, να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνολικά 160 γιατροί. Συγκεκριμένα 115 ιδιώτες προσωπικοί γιατροί ζήτησαν όπως τους παραχωρηθούν 10.000 δόσεις του εμβολίου και επιπρόσθετα άλλοι 45 προσωπικοί γιατροί του ΟΚΙΠΗ εκδήλωσαν ενδιαφέρον και ζήτησαν 1.200 δόσεις του εμβολίου. Βλέπουμε και εδώ ότι υπάρχει έτσι ένα μεγάλο αυξημένο ενδιαφέρον από τους προσωπικούς γιατρούς να συνδράμουν στην όλη προσπάθεια για εμβολιασμό των πολιτών. Και αυτό καταγράφεται στα πολύ θετικά με το πλάνο των εμβολιασμών και έτσι να προχωράμε μια ώρα γρηγορότερα με όλη αυτή τη διαδικασία για να βγούμε και όσο δυνατόν πιο σύντομα από την πανδημία και τις επιπτώσεις της κυρίως. Ακριβώς. Να περάσουμε τώρα και στο δεύτερο μας θέμα. Το πρώτο μήνυμα για όλους όσους είναι θετικοί στον κορονοϊό αλλά λόγω αμέλειας μεταδίδουν την νόσο, έστειλε τη Μεγάλη Τετάρτη το δικαστήριο Λάρνακας, όπου επέβαλε φυλάκιση 5 μηνών σε άντρα ηλικίας 38 ετών. Ο 38χρονος εγκατέλειψε στις 8 Απριλίου το κέντρο αποκατάστασης στη Λάρνακα, όπου φιλοξενεί το, και η σύλληψη το έγινε κατορθωτή στις 17 Απριλίου. Ωστόσο, όπως πληροφορούμαστε στην απόφαση του δικαστήριου, Χαρούλα, μέτρησαν σε μεγάλο βαθμό και τα άλλα αδικήματα που αντιμετώπιζε ο 38χρονος, όπως είναι η απόδραση από το κέντρο αποκατάστασης νοσούντων, η επίθεση σε αστυνομικούς αλλά και άλλα. Πρόκειται έτσι για την πρώτη αυστηρή ποινή για κορονοϊό που στην Κύπρο, λόγω και των ειδικών συνθήκων που υπήρχαν στα δεδομένα της υπόθεσης. Όσον αφορά τώρα το θέμα της παραβίασης των μέτρων, τον τελικό λόγο να πούμε ότι για τις ποινές φυλάκισης τον έχει αποκλειστικά το δικαστήριο και εν ώψη και των ημερών η αστυνομία κορυφώνει τα μέτρα για τήρηση των διαταγμάτων κατά του κορονοϊού αφού έτσι είναι και μια εορταστική περίοδος και έχουμε και lockdown, οπότε είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε και να τηρούμε τα μέτρα αν θέλουμε να κερδίσουμε και αυτή την μάχη και να βγούμε από το τρίτο lockdown. Τώρα το τελευταίο μας θέμα για σήμερα, Χαρούλα, αφορά το Άγιο Φως αφού τα διαταγμάτα λόγω του κορονοϊού αλλάζονται και τα δεδομένα για την έλευση του Αγίου Φωτός στην Κύπρο. Το lockdown αλλά και τα όσα ισχύουν πλέον στα ταξίδια δεν επιτρέπουν την αποστολή αντιπροσωπείας από την Κύπρο για την παραλαβή του Αγίου Φωτός. Όπως μας εξήγησε
ο Μητροπολίτης Βόστρων και Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου στην Κύπρο, Τιμόθεος, ναυλώθηκε πτήση Ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας που θα μεταφέρει το Μεγάλο Σάββατο μετά τις 5 το απόγευμα το Άγιο Φως στην Κύπρο. Η παραλαβή του Αγίου Φωτός θα γίνει από τον ίδιο τον Πανιερότατο. Ενώ να πούμε ότι παρόν στην τελετή θα δώσουν και όσοι ήθιστε ο Υπουργός Άμυνας, ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αλλά και μικρό άγημα της Εθνικής Φρουράς. Παράλληλα να πούμε ότι στο αεροδρόμιο θα είναι και ο Μητροπολίτης Κητίου Νεκταρίος. Όπως μας εξηγήθηκε, θα τελεστεί δέηση στο αεροδρόμιο και ακολούθως το Άγιο Φως θα μεταφερθεί στην Ιεράρχη Επισκοπή Κύπρου και αργότερα στην Εξαρχία του Πανάγιου Τάφου στη Λευκοσία. Και από εκεί με τη συνοδεία μοτοσυκλετιστών, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, θα μεταφερθεί σε όλους τους ναούς εν ώψη και της αναστάσιμης ακολουθίας του Μεγάλου Σαββάτου. Αυτά ήταν, Χαρούλα, μέχρι στιγμής τα κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και το τι θα γίνει στη Γενέβη και θα ενημερώνουμε με σχετικά ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου καλό Πάσχα και καλές γιορτές σε όλους, μιας και σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή πριν από τις γιορτές και με προσοχή να τηρούμε τα μέτρα. Καλό Πάσχα και σε σένα, Κωνσταντίνα μου. Καλό υπόλοιπο, καλή συνέχεια και με προσοχή όλοι. Πάμε, πριν πάμε στην Ελβετία και στη Γενέβη και στον Στέλιο Στυλιανού, πάμε να δούμε κάποιες από τις τελευταίες ειδήσεις, έτσι όπως τις καταγράφει η Offside. Απέρριψε την πρόταση για διορισμό ειδικού απεσταλμένου ο Τατάρ Εμένη στο πακέτο των 6 σημείων που κατέθεσε χθες ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Θα τα δούμε σε πάρα πολύ λίγο όλα αναλυτικά με τον Στέλιο Στυλιανού. Δεν έμεινε εμβόλιο ούτε για δείγμα, προσθέτουν σε λίγο κι άλλα. Εξαντλήθηκαν όλα τα ραντεβού. Είναι αυτό που είπαμε, ότι όσο κατεβαίνουμε ηλικιακά, το ενδιαφέρον των πολιτών για εμβολιασμό είναι πολύ αυξημένο. Τσάκωσαν 20χρονο με κροτίδες και ερασμολόγητο καπνό, επιχείρηση της αστυνομίας στην Πύλα. Νέα άφηξη μεταναστών μέσω κατεχομένων, ανάμεσά τους γυναίκα και παιδιά. Ζορίζεται η πύλη, είναι αυτό που απαντήσαμε, εξαφανίζονται τα εμβόλια. Έπεσε λίγα λεπτά μετά που άνοιξε λόγω της υπερφόρτωσης του συστήματος. Χωρίς SMS και μάσκα, οι περισσότεροι πολίτες, 170 καταγγελίες, 169 πολίτες έλαβαν πρόστιμο 300 ευρώ, καταγγέλθηκε και ένα υποστατικό. Χτυπάει 33 ο υδράργυρος. Ο καιρός μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Τα σημεία για ράπιτες σήμερα Μεγάλη Πέμπτη. Ώρες και σημεία αναεπαρχία. Εδώ αναλυτικά στον πίνακα. Πάμε ευθύς αμέσως στον απεσταλμένο του ομίλου μας Στέλιο Στυλιανού. Πάμε στην Ελβετία, πάμε στη Γενέβη, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του Κυπριακού. Στέλιο μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Χαρούλα, καλημέρα και στους τηλεθεατές μας. Μεγάλη ημέρα η χθεσινή, ακόμα πιο μεγάλη νύχτα και αναμένεται και μεγαλύτερη σημερινή ημέρα, με όλα να είναι ανοιχτά. Τι είδαμε χθες, Στέλιο μου, τι αναμένουμε σήμερα? Ακριβώς να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας ενημέρωση με τα σενάρια της τελευταίας μέρας, αφού πρώτα πούμε ότι οι χθεσινές διαβουλεύσεις ήταν μακράς διάρκειας και διήρκησαν πέραν των 12 ωρών, τόσο οι διμερείς, τόσο το δείπνο, αλλά και η ολομέλεια της άτυπης πενταμερούς. Να πούμε ότι η σημερινή ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί ώρα Κύπρου, με τον Αντώνιο Κουτέρες να ζητά κατά τη χθεσινή ολομέλεια από τα μέλη να προβληματιστούν και θα ακούσει σήμερα τις τελικές τους θέσεις για να γνωρίζει πώς θα διαχειριστεί και ο ίδιος το θέμα. Να πούμε, Χαρούλα, ότι ο Αντώνιο Κουτέρες προχώρησε και σε ακύρωση των διμερών συναντήσεων που βρίσκονταν στο σημερινό πρόγραμμα. Μάλιστα, το απόγευμα της Τετάρτης, ο Γενικός Γραμματέας προχώρησε σε εισήγηση αναφέροντας ότι αποφάσισε να διορίσει ειδικό απεσταλμένο για το Κυπριακό. Σε αυτό το ενδεχόμενο να πούμε ότι αναμένεται τη θέση αυτή σε περίπτωση που τελικά γίνει αποδεκτός, θα πάρει η Τζέιν Χολού τη δική του απεσταλμένη για τον Κυπριακό, για να προετοιμαστεί το έδαφος με επαφές έτσι ώστε να ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις σε 3 με 4 μήνες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του ΟΕΕ.
Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γενικός Γραμματέας επισήμανε στα μέρη ότι οι όροι εντολής του είναι καθορισμένοι, αναφέροντας ότι θα πρέπει στη σημερινή ολομέλεια της διάσκεψης να απαντήσουν στη δική του πρόταση. Στη σημερινή ολομέλεια αναμένεται να διαφανεί αν υπάρχει μετακίνηση από την τουρκική θέση, με τα σενάρια να είναι τρία. Συγκεκριμένα, το πρώτο είναι τα μέρη να δεχτούν την πρόταση του Αντώνιο Κουτέρες. Το δεύτερο σενάριο είναι ο Γενικός Γραμματέας να παραδώσει τους όρους εντολής του στο Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών και να ζητήσει νέα εντολή για τα επόμενα βήματα. Και το τρίτο σενάριο να συνέλθει ξανά η πενταμερής τους επόμενους μήνες. Να πούμε ότι τα σενάρια 2 και 3, σύμφωνα με πληροφορίες μας, είναι κάτι τα οποία δεν θέλει και τόσο έντονα ούτε ο ίδιος Γενικός Γραμματέας. Ναι. Και εστιάζεται στο πρώτο σενάριο, έτσι ώστε να διορίσει έναν ειδικό απεσταλμένο για το Κυπριακό, ο οποίος θα βρίσκεται, να πούμε, μόνιμα στην Κύπρο σε αυτήν την περίπτωση και να έχει ουσιαστικές επαφές με τα εμπλεκόμενα μέρη, έτσι ώστε να μπορέσουν να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, αυτή την πρόταση φαίνεται να την απορρίπτει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ. Η απόρριψη αφορά τη θέση και όχι τα πρόσωπα, καθώς ο Τουρκοκύπριος ηγέτης επιθυμεί να επιμένει στο πακέτο 6 σημείων, το οποίο κατέθεσε κατά τη χθεσινή πρωινή ολομέλεια, και ουσιαστικά είναι ο δικός χάρτης για τη δημιουργία δύο κρατών στην Κύπρο, όπως θέλουν να το παρουσιάζουν τόσο η τουρκοκυπριακή πλευρά όσο και η Τουρκία. Θα πούμε, Χαρούλα, ότι όπως ανέφερα και πιο πριν, οι διαβουλεύσεις κατά τη χθεσινή ημέρα ήταν έντονες. Συγκεκριμένα, ο Ερσίν Τατάρ έκανε πράξη τα όσα έλεγε το προηγούμενο διάστημα, καταθέτοντας την ολομέλεια της διάσκεψης έγγραφο δύο σελίδων, μέσα από το οποίο επαναβεβαιώνει τη θέση για λύση δύο κρατών. Στο έγγραφο του Ερσίν Τατάρ διατυπώνει τη θέση πως πρέπει να υπάρξει συνεταιρική σχέση, η οποία αναβασίζεται στην κυριαρχική ισότητα των δύο πλευρών. Να αναφέρουμε εντάχει και τα 6 σημεία της πρότασης Τατάρ. Να τα αναφέρουμε. Ο Γενικός Γραμματέας, σύμφωνα με τον Τατάρ, θα πρέπει να αναλάβει μια πρωτοβουλία, έτσι ώστε το Συμβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει ένα ψήφισμα στο οποίο θα διασφαλιστεί το ισότιμο διεθνούς καθεστώτος και η κυριαρχική ισότητα των δύο πλευρών. Ένα τέτοιο ψήφισμα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο που κατέθεσε, θα πρέπει να αποτελέσει τη νέα βάση για την επόμενη δημιουργία σχέσης συνεργασίας μεταξύ των δύο υφιστάμενων κρατών. Μόλις εξασφαλιστεί το ισότιμο διεθνές καθεστώς και η κυριαρχική ισότητα των δύο πλευρών, μέσω της προαναφερθής αρρύθμισης θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα έχουν χρονοδιάγραμμα σε αυτήν την νέα βάση. Το τρίτο σημείο της πρότασης Τατάρ είναι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στη μελλοντική σχέση μεταξύ των δύο ανεξάρτητων κρατών, το περιουσιακό, η ασφάλεια και ένα προσαρμογή των συνόρων, καθώς και στη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τέταρτο βήμα είναι οι διαπραγματεύσεις να υποστηριχθούν από την Τουρκία, την Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία, ενώ όπως διεκνύεται, σας συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παρατηρητής. Ως παρατηρητής όμως. Ναι, ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο θέτουν συνεχώς τόσο οι Τούρκοι, τόσο και η τουρκοκυπριακή πλευρά. Το πέμπτο σημείο της πρότασης είναι το πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας τα δύο κράτη να αναγνωρίσουν αμοιβαία το ένα το άλλο και τρεις εγκύτριες χώρες να το υποστηρίξουν. Ενώ το τελευταίο σημείο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο κ. Σταντάθ, είναι να επιτευχθεί η όποια συμφωνία επιτευχθεί να είναι αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύσεων και να υποβληθεί σε έγκριση δύο ξεχωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα και στα δύο κράτη. Μάλιστα. Και στο άκουσμα όλων αυτών, θέλεις να μας δώσεις και την αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Τέλειο μου. Ακριβώς, να πούμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χθες το βράδυ έκανε και δηλώσεις στους δημοσιογράφους μετά και την ολοκλήρωση της ολομέλειας. Ο πρόεδρος είπε ότι παραμένουν σταθεροί στις θέσεις μας και ότι θα πρέπει να υπάρξει σεβασμός στις παραμέτρους των ψηφισμάτων, στις συμφωνίες κορυφής, στο έργο που έχει παραχθεί μέχρι σήμερα, στην δήλωση της 25ης Νοεμβρίου και βεβαίως στην επιστολή του Γενικού Γραμματέα 26 Οκτωβρίου, που λέει ότι θα πρέπει να εργαστούμε στη βάση της δουλειάς που έχει παραχθεί μέχρι σήμερα. Υπήρξε η αντίδραση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος, όπως ανέφερα, έκανε και δηλώσεις μετά το τέλος της. Να βάλουμε, Στέλιο μου, μια ανωτελεία να πάμε να παρακολουθήσουμε τη σχετική δήλωση και να επανέλθουμε. Σήμερα δήλωση 25 Οκτωβρίου 2019
και βεβαίως με επιστολή του Γενικού Γραμματέα της 26ης Οκτώβρη που μιλά πως θα πρέπει να εργαστούμε στην βάση της δουλειάς που έχει παραχθεί μέχρι σήμερα. Οι διαβουλεύσεις θα συνεχιστούν και αύριο κατά στις 10 η ώρα το πρωί σε νέα σύνοδο της Ολομέλειας. Είμαστε αισιοδόξοι, κύριε Πρόεδρε. Θα πραγματοποιηθεί εντός ετών. Έχει οριστεί η αντιπρόσωπο του Γιάννη. Όχι, ήταν εκεί. Μέχρι στιγμή αποφασιστεί εάν θα διοριστεί. Κύριε Πρόεδρε, προκύπτει πρόκειται για να υπάρξει προσέγγιση με τα όσα σου λεχθεί σήμερα από την τυπική και την πολιτική πλευρά. Πρέπει να πω ότι είναι με μεγάλη απογοήτευση που έχω ακούσει τα όσα και γραπτό υπέβαλε ο κ. Στάκα. Βεβαίως, έχω πει στον Γενικό Γραμματέα ότι η δική μας προσπάθεια ήταν η δημιουργία ενός θετικού κλίματος, χωρίς προκλήσεις, χωρίς αναφορές σε όσα απαράδεκτα ακούσαμε. Επομένως, στον Γενικό Γραμματέα ότι θα υποβάλουμε γραπτώς τις δικές μας θέσεις με επιστημονική τεκμηρίωση και όχι μόνο την πολιτική θεώρηση των πράγματων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν, Στέλιο, τι να περιμένουμε από τη σημερινή ημέρα, δώσε μας έτσι λίγο το πρόγραμμα. Να πούμε, Χαρούλο, ότι στη σημερινή ημέρα το μόνο που υπάρχει για την ώρα είναι η Ολομέλεια, η οποία ξεκινά στις 11 ώρα Κύπρο, που ο Γενικός Γραμματέας, όπως ανέφερα και πιο πριν, θέλει να ακούσει τις τελικές θέσεις των δύο πλευρών προτού πάρει και ο ίδιος τις τελικές του αποφάσεις. Όπως διαφαίνεται, η τουρκοκυπριακή πλευρά παραμένει στα όσα το τελευταίο διάστημα αναφέρει και έτσι θα περιμένουμε να δούμε αν αλλάξει κάτι στην Ολομέλεια, η οποία συνέρχεται στις 11. Να πούμε ωστόσο, Χαρούλα, ότι χθες μετά και την κατάθεση της πρότασης από τον Ερσίν Τατάρ σε 6 σημεία και τον οδικό χάρτη για ουσιαστικά για τη δημιουργία δύο νέων κράτων στο νησί, η κυπριακή πλευρά επιδόθηκε και σε έναν παράση τηλεφωνικών επαφών με τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, έτσι ώστε να επαναβεβαιώσει τις θέσεις του στη μορφή λύσης του Κυπριακού και στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για μια λύση δικοινοτικής ομοσπονδίας. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας και τον Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, με τους δύο να επαναλαμβάνουν τη στήριξη της Ρωσίας και των ΗΠΑ στην όλη προσπάθεια για επανάξη των ουσιαστικών συνομιλιών εντός του πλαισίου που καθορίζεται από τα σχετικά ψηφίσματα των ΗΠΑ για την επίτευξη λύση της τονικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Στη συνέχεια, τηλεφωνική επικοινωνία υπήρξε και με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, στην οποία ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών δεν επαναβεβαίωσε τη θέση της Γαλλίας ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού εντός του συμφωνημένου πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ενώ τηλεφωνική επικοινωνία υπήρξε και με τον ύπατο εκπρόσωπο για εξωτερικές υποθέσεις και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζωζέν Μπορέλ, κατά τη διάρκεια της οποίας ο κύριος Μπορέλ επανέλαβε τη δημόσια διακηρυγμένη θέση της ΕΕ, η οποία έχει ξεκάθαρα διαβιβαστεί σε όλους τους συμμετέχοντες στη Γενέβη, για την ανάγκη επίλυσης του Κυπριακού εντός του πλαισίου της ΔΕΛΤΑ ΟΜΙΚΡΟΝ. Να πούμε, Χαρούλα, ότι παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Θα διαφανεί ουσιαστικά στη σημερινή Ολομέλεια πώς προχωρούμε στο Κυπριακό και αν μετά το τέλος της σημερινής Ολομέλειας θα υπάρξει είτε κάποια κοινή δήλωση των μερών, κάτι που για την ώρα φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο, νοουμένου και τις θέσεις που εξέφρασε τόσο στο τραπέζι πραγματεύσεων όσο και το προηγούμενο διάστημα τόσο η τουρκοκυπριακή πλευρά όσο και η Τουρκία. Και το πιθανότερο σενάριο είναι να υπάρξει μια δήλωση από πλευράς Γενικού Γραμματέα στην οποία θα αναφέρει τις δικές του θέσεις για το πώς συνεχίζεται η όλη διαδικασία, αφού υπάρχει, όπως βλέπουμε, και απόρριψη της εισήγηση του από πλευρά Τουρκοκυπρίων για τον διορισμό ειδικού αντιπροσώπου για τον Κυπριακό. Στέλνει το σενάριο για παράταση τη διαδικασία. Δεν υπάρχει πλέον, ναι, δεν υφίσταται πλέον. Αυτό το σενάριο ήταν ένα σενάριο το οποίο υπήρξε το απόγευμα τη Τρίτη. Ωστόσο, εν τέλει φαίνεται ότι ολοκληρώνεται σήμερα η όποια διαδικασία και δεν θα υπάρξει παράταση.
Να αναφέρουμε μάλιστα ότι η αποστολή είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσει από τη Γενέβη στις 8 ώρα Κύπρου και οι όποιες εξελίξεις αναμένονται ουσιαστικά τις επόμενες ώρες, έτσι ώστε να διαφανεί ποια θα είναι η νέα μέρα ουσιαστικά για το κυπριακό πρόβλημα. Μάλιστα. Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου ενημερώθηκαν χθες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ποια ήταν η αντίδρασή τους, ποιο ήταν το σχόλιο τους? Να πούμε, Χαρούλα, ότι τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου ενημερώνονται ουσιαστικά κάθε βράδυ σε συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου για τα διαμυφθέντα συνομιλίες. Και τα ίδια τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου υποβάλλουν τις δικές τους ερωτήσεις στα όσα τους αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αναμένουν να δουν την τελική ουσιαστικά πώς θα καταλήξει η όλη διαδικασία. Χωρίς να... Εντάξει, υπάρχουν σίγουρα κάποιες αντιδράσεις. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν διαφορετικές φωνές μέσα στο Εθνικό Συμβούλιο τόσο και για τη μορφή λύσης του Κυπριακού όσο και για το πώς θα προχωρήσουμε στη συνέχεια. Ωστόσο και τα ίδια τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου περιμένουν τις τελικές εξελίξεις για τη σημερινή τελευταία ολομέλεια της πενταμερούς διάσκεψης. Μάλιστα. Στέλιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο. Θα τα πούμε και να στα... Να πούμε ότι παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και για ό,τι νεότερα θα ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό μέσω της ιστοσελίδας μας. Καλό υπόλοιπο, Στέλιο μου. Θα τα πούμε και στα επόμενα δελτία ειδήσεων της Digital. Yeah. Πάμε ξανά στην off-site. Δεν έμεινε εμβόλιο ούτε για δείγμα. Προσθέτουν σε λίγο κι άλλα. Δεν έμειναν εμβόλια, όπως είπαμε, στην πύλη εμβολιασμού, η οποία σήμερα είναι στην διάθεση των ατόμων 39 με 40 ετών. Μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, εξαιτίας του λόγου του αυξημένου ενδιαφέροντος, εξαντλήθηκαν όλα τα ραντεβού. Ως εκ τούτου, για να εξυπηρετηθεί περισσότερος κόσμος, θα προσθεθούν και άλλα ραντεβού σε όλες τις επαρχίες, τα οποία θα είναι σε λίγα λεπτά διαθέσιμα. Το πρωί ήταν διαθέσιμα, να πούμε, 13.000 ραντεβού. Και όλα αυτά εξαντλήθηκαν. Είπαμε ότι στα πρώτα λεπτά της πύλης υπήρξε και μια καθυστέρηση στην λειτουργία της πύλης. Ήταν εξαιτίας της υπερφόρτωσης του συστήματος. Και ο Υφυπουργός Καινοτομίας δήλωσε ότι η πύλη δουλεύει μια χαρά. Είναι αργή τα πρώτα 5-10 λεπτά. Αυτό ήταν το όλο θέμα. Δεν υπήρξε άλλο πρόβλημα με την πύλη. Ήταν το σχόλιο του Υφυπουργού Καινοτομίας. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή Offside on Air. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Καλό υπόλοιπο και καλό Πάσχα.